Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω πάλι. Ναι, καλά. Χάσαμε την πρώτη μας αγκαλιά έτσι ναι, εδώ. Τι να πει, αλλά αυτό είναι απίστευτο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν θέλω να τα μετρήσω. Είμαστε φίλοι. Χάθηκες, χανούσουν, έφυγε, έφευγες, ερχόσουν. Περάσαμε πάρα πολύ κύκλοι μέχρι να φτάσω σε ένα πολύ ωραίο restart. Μίλησα για το διπολικό, το οποίο με ταλαιπώρησε αρκετά χρόνια. Κάτι που δεν γνώριζα για την διπολική διαταραχή. Πότε το ανακάλυψες αυτό? Αυτό το ανακάλυψα πολύ πρόσφατα, Χριστίνα μου. Ήταν, θα σου πω, κανένα χρόνο και κάτι, δύο κοντά χρόνια. Εσύ πιστεύεις ότι ήσουν έτσι πάντα ή αυτό το έφεραν όλα αυτά τα πάνω και τα κάτω? Όχι. Είναι κληρονομικό, το λέει η ιατρική. Από παιδί είχα χαρακτηριστικά τα οποία είναι της διπολικής διαταραχής. Πήρα, ας πούμε, αυτή την απάντηση και λέω, εντάξει, αυτό και αυτό είναι έτσι, είναι για αυτό το λόγο. Είναι κάτι το οποίο, να το πω και αυτό, δεν είναι πολύ αντιμετωπίσιμο. Κοίταξε, η διπολική διαταραχή κυρίως αποτελείται από μανιοκατάθλιψη. Όπως έχει και την απομόνωση, αποφεύγεις να συναντηθείς με ανθρώπους που σε αγαπάνε, να σε στηρίξουν. Κάνεις πράγματα τα οποία είναι αυτοκαταστροφικά, τουλάχιστον στην δική μου περίπτωση. Μετά από, ας πούμε, όταν περάσαν τα χρόνια τα ωραία με τις ουσίες που κάναμε, τα πάρτι μας και της μόδας τότε, ας πούμε, που δεν είχαν βγει οι συνέπειες. Μετά από εκείνη την περίοδο που εγώ προσωπικά είχα τελειώσει με τις ουσίες, τα πισωγυρίσματα που είχα ήταν γιατί έψαχνα μια ανακούφιση. Μια ησυχία, μια ηρεμία, μια ισορροπία, τέλος πάντων. Το μυαλό μου πήγαινε αυτομάτως, όταν πάθαινα κρίση διπολικής διαταραχής, πήγαινε κατευθείαν στις ουσίες. Υπάρχει μια υποστήριξη φαρμακευτική, είναι κάτι πολύ ήπιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εμφανής, δηλαδή δεν είναι ότι φαίνεσαι κάπως ή κοιμάσαι όρθιος ή τέλος πάντων αντίστοιχα πράγματα. Παράλληλα, συνεδρίες ατομικές. Δεν ενδιαφέρει να ασχοληθείς με να βοηθήσεις κόσμο να κάνει αυτή τη διάγνωση? Βεβαίως και θέλω να ασχοληθώ. Πρώτα απ' όλα, πρωτίστως, μου αρέσει να βοηθάω. Δεύτερον, σκέφτηκα εργασιακά με τι θα ασχοληθώ. Και σκέφτηκα λοιπόν, λέω, θεραπευτική. Θεραπευτικό σύμβουλος, συμβουλευτική. Είχες και ένα ατύχημα παλιά. Ναι, είχα ατύχημα με την Ταλίκα το 95. Πολύ σοβαρό. Με χτύπησε, μπήκα στο δίχτυο ρεύμα. Τοπικό, χωρίς κράνος, έσπασε το κρανίο πίσω, κλινικά νέκρος. Ένα κουσούρι. Ένα κουσούρι. Ναι. Παρόλο που μου λείπει η όσφρηση, έτσι, γιατί η όσφρηση βοηθάει και στο ερωτικό κομμάτι. Έχει πολλά καλά η όσφρηση. Τώρα δεν μπορεί να μιλήσω τίποτα. Τότε θυμάμαι ότι είχες ξεκινήσει με δεσμό με μια πολύ μεγαλύτερη γυναίκα. Ναι. Πολύ ωραία της εποχής μας. Ναι. Και ακόμα είναι πολύ ωραία. Η σχέση σου με το γυναικείο φίλο. Ναι. Είχες πάντα πάρα πολύ ωραίες κοπέλες. Πολύ ωραίες. Ναι. Τι έχει αλλάξει, τι σε έλκει? Γιατί έχεις παντρεύτηκες χωρίς να κάνεις παιδί, έκανες ξαφνικά ένα παιδί. Το παιδί έγινε κατά τύχη. Εντάξει, δεν το είχαμε προγραμματίσει με τη Σουζάνα, αλλά καλώς έγινε τελικά. Εντάξει, η σχέση με το παιδί, γιατί μπαίνουμε και σε αυτό, είναι σούπερ. Είχε έρθει και εδώ ο γιος μου το καλοκαίρι, η μητέρα του είναι. Δεν έχω λόγια να σου πω. Πού είναι η μαμά του? Γερμανίδα. Αλλά είναι άψογη, πολύ καλή μητέρα, πολύ καλός άνθρωπος κτλ. Και έχουμε πολύ καλή σχέση. Τις γυναίκες θαυμάζω πάντα και σήμερα, γιατί με γοητεύουν σίγουρα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Τότε, πιο νέος τότε και όλα αυτά, ήταν λόγος ύπαρξης. Πώς να σου το πω, για μένα ήταν προτεραιότητά μου η γυναίκα. Έχεις ερωτευτεί όμως πραγματικά πολύ να κόβεις φλέβες? Τη μητέρα του γιού μου, ας πούμε, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτό? Προσπαθώ. Εντάξει, εκεί είχαμε να κάνουμε με υποτροπές δικές μου. Τι να, από πού να το πιάσω? Τα διπολικά, της εξάρτησης, της διπλής διάγνωσης, τις δυσκολίες, πολλά πράγματα. Άνθρωποι που έχεις κάνει παρέα, ωραίοι άντρες, τότε που κάνατε πολύ παρέα με τον Μίκη Ρουρκ. Ναι. Θέλω να πεις λίγο για αυτόν, τι χαρακτήρας είναι και πώς τον βλέπεις, που έχει κάνει όλες αυτές τις επεμβάσεις, θα το έκανες ποτέ? Από τι πηγάζει αυτό? Εντάξει, κοίταξε, πρώτα απ' όλα για τον Μίκη, πώς τον βλέπω, λυπάμαι. Λόγω ότι έχουμε κάνει παρέα και έχω κάποιες μνήμες και εμπειρίες μαζί του, είναι πολύ καλό παιδί. Είναι ένας άνθρωπος που
καλόψυχος, περνάς καλά. Κατά τα άλλα, είχε και αυτός μια πλευρά πολύ ανισόρροπη. Έσκαψε τόσο βαθιά μέσα σε αυτό το πράγμα με την αισθητική και τους πλαστικούς χειρουργούς και έφτασε εκεί. Εσύ θα έκανες τίποτα πάνω σου για να διατηρήσεις το χρόνο? Εγώ δεν θα έκανα. Αλλά αν υπήρχε λόγος για κάτι, γιατί όχι. Πρέπει να έρθεις στην εκπομπή μια μέρα, να τα πεις από κοντά με τον Μάρκο. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Δηλαδή τον γουστάρω, είμαι φαν του Σεφερλή. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να σε φαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, χάρηκα πολύ.